Μας, δεν πρέπει να παραπονιέστε. Σήμερα ένα επαγγελματικό θέμα θα σα απασχολήσει άμεσα. Η Αφροδίτη όμω είναι στο δικό σα ζώδιο. Έκανε καμιά καλή δουλειά αυτέ τι μέρε. Ρύθμιση τίποτα τώρα που σου λέω που η Αφροδίτη είναι σε εσά που είστε γεννημένοι μία, δύο, τρει ή μόνο με Στα, την πέτα. Από στην εφορία πήγα. Άσε με, τι να ρυθμίσω. Δε, δεν τα ρύθμισε. Τα ρύθμιζα, αλλά είναι, είναι σαν την αγορά, απορριθμίζονται. Κατάλαβε. <laughs> Διότι τα εισοδήματα πλέον δεν είναι σταθερά, κατάλαβε. Και, και ναι. υπάρχει μια απορρίθμιση. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο για την αγορά, ούτω ή άλλω. Δεν απορριθμίζεται η αγορά. Ε, δεν. θα απορριθμιστεί η δική μα τσέπη, τι είμαστε εμεί. Εξωγήινοι, να καταλάβω. Πάντως... Γιατί είμαστε το μόνο θηλυκό ζώδιο, άσχητο. Γιατί είστε το μόνο θηλυκό δεν ζώδιο. Δεν υπάρχει άλλο θηλυκό ζώδιο. Δεν είναι, είναι ο. Ο ζυγό, ο τάβρο, ο κρυό, σκορπιό ο, 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 και είναι το μόνο, ή Παρθένος, ε, δεν, είναι, δεν είναι ο Παρθένος. Είναι η πρώτη φορά που κάνω αυτή τη σκέψη, είσαι καταπληκτικός. Ε, μα τώρα σου λέω, ρε Λίτσα, μιλάμε ε, ναι. για... Ναι, ναι, έχεις αυτό. Χόντα Σιβίκ ε, δεκαεκοσαετίας, 10.000 χιλιάδες στροφές. <laughs> δεν, τι συζητάμε, δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό. <laughs> δεν το έχω σκεφτεί. Γιατί τα ζώδια κατ' ε, είναι αρσενικά θηλυκά, δηλαδή αρχίζει για να μένει από τον κρυό, είναι αρσενικό, ο τάβρο είναι θηλυκό κτλ. Και, πάντοτε έτσι το έχω στο μυαλό μου. Ότι είναι το μόνο που λέμε ή παρθένο. Ναι. Α, Α υπάρχουν και άλλα θηλυκά. Ζώδια. Ε... Ε, βέβαια ζώδιο παρά ζώδιο είναι και θηλυκά ζώδια. Α είναι αρσενικό θηλυκό αρσενικό θηλυκό. Έτσι. Εντάξει. Πάω πάσο. Λοιπόν όμω μην τον ακούτε η Αφροδίτη είναι στο δικό σα ζώδιο μην ακούτε που γκρινιάζει μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα και σήμερα και αύριο και μεθαύριο ειδικά αν είστε εκεί γύρω στην πρώτη καλά του πρώτου δεκαημέρου ή στο από χέρι. Το δεύτερο δεκαήμερο τώρα που αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη είναι στο ζώδιο σα με καλέ όψει. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ρυθμίσετε πολλά. Συλλογική δουλειά, συναισθηματική ζωή, ακόμα και οικονομικά θέματα, όπω σα είπα χθε. Ερωτικό, συναισθηματικό, οικονομικά θα μπορούσαν mm. να βελτιωθούν. Το τρίτο δεκαήμερο λιγάκι θα περιμένει. Ε, σε λίγο θα έρθει και η Αφροδίτη στο δικό σα ζώδιο και mm. ο Δία mm. για ένα ολόκληρο χρόνο τι σχέσεις με άλλου, με φίλου, με αγαπημένα πρόσωπα θα την ευνοήσει. Για του ζηγού μα, μια πολύ καλή σελήνη είναι αυτή για εσά. Σημαίνει ότι μπορεί να κάνετε σχέδια για ταξίδια. Ακόμα και δεν μπορείτε να φύγετε σήμερα, κάνετε σχέδια. Ένα ταξίδι το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό. Η Αφροδίτη δείχνει ότι μπορεί με μυστικού τρόπου να πετύχετε τα δικά σα σχέδια. Στον επαγγελματικό τομέα θα έχετε σημαντικέ προσφορέ αυτόν τον καιρό. Θυμηθείτε εσεί, ζυγοί, ότι από το ένα καλοκαίρι ω το άλλο δεν αποκλείεται να ρυθμίσετε θέματα επαγγελματικά. Βέβαια, αν είστε γεννημένοι το δεύτερο. Το με το σύντροφό σας ή τους συνεργάτες κάτι κά, ένας μικρός σεισμός με λίγα ρίχτερ ε, όμως ε, είναι <laughs> στη σχέση το με, μεταφορικά του τελευταίου δεκαημέρου είστε μια χαρά για του σκορπιού μα, σήμερα είναι μέρα που μπορείτε να ρυθμίσετε ένα οικονομικό θέμα, να δείτε φίλου και να προωθήσετε κοινωνική ζωή. Αλλά σιγά-σιγά, ό,τι δεν πήγε καλά σε ταξίδια, σπουδέ, νομικέ υποθέσει, από τώρα και πέρα τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για εσά, και μάλιστα ο Δία σα ανοίγει δρόμου για ταξίδια, επαφέ. Πολλοί θα πάτε στο εξωτερικό, έχετε σημαντικέ επαφέ ή τέλο πάντων με τα παιδιά, με τα αγαπημένα πρόσωπα. Γενικά, βλέπετε και το πρώτο, και το δεύτερο, και το τρίτο δεκαετία. Να σας περιμένουν αρκετά καλά πράγματα Το μου σήμερα πρέπει να ασχοληθείτε με το σύντροφό σας ή τους συνεργάτες Η του συνεργατε η απέναντί σας είναι σαν να έχετε προσωπική πανσέλινο α, Προσέχετε λοιπόν μήπως α, ρυθμιστούν α, αντίστροφα τα πράγματα ε, Πολλές αλλαγές έχετε εσείς που είστε γεννημένοι αρχές Δεκεμβρίου α, Με τα παιδιά, με τον ερωτικό σύντροφο, με τέτοιου είδους θέματα Και ένα οικονομικό θέμα το οποίο σας απασχολεί η εγώ και ρήμα πρωτομηνιά σήμερα τη δουλειά σκέπτες. Θα Πρέπει να ρυθμίσετε ορισμένα θέματα δουλειά. Με το σύντροφο ή του συνεργάτε έχετε κάποιε διενέξει αν είστε γεννημένοι αρχέ Ιανουαρίου. Ενώ ουσιαστικά ανοίγονται δρόμοι οι οποίοι ευνοούν πάρα πολύ τη συναισθηματική σα ζωή. Αν είστε εκεί γεννημένοι γύρω στην 1η Ιανουαρίου, τα πράγματα μπορεί να είναι ιδιαίτερα καλά για εσά. Οι υδροχόοι μα σήμερα μπορεί να δουν αγαπημένα πρόσωπα, φίλου, οτιδήποτε έχει σχέση με τη συναισθηματική ζωή. Εξακολουθεί να σα απασχολεί η δουλειά, ενώ ένα ε, οικονομικό θέμα θα μπορούσε να προωθηθεί. Τα ψαράκια μα, τα συναισθηματικά, είναι για ένα ολόκληρο χρόνο ενδιαφέροντα, αλλά σήμερα θα ασχοληθείτε πολύ με την οικογένεια ή την ακίνητη σας περιουσία. Με το σύντροφο ή τους συνεργάτες θα μπορούσατε να έρθετε πιο κοντά. Αποφύγετε μόνο να εμπλέξετε οικονομικά και συναισθηματικά. Εκεί αν θέλετε, θελήσετε να συζητήσετε ή με το σύντροφο ή με τα παιδιά για τα οικονομικά, εκεί νομίζω ακόμα σήμερα δεν θα τα βρείτε, ενώ από αύριο τα πράγματα βελτιώνονται και